Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Βέβαια, περίμενα να είναι εδώ ο κύριος Κιουκίλιας, όχι για να μην υποτιμήσω την παρουσία του κυρίου Τουρνά, αλλά πολύ ράθυμους βλέπω τους υπουργούς τελευταία και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μια βαρεμάρα διακρίνω. Μια... Παρακαλώ. Δεν μιλάω για σας, για τον υπουργό λέω που λείπει. Ο υπουργός σας λείπει. Ο υπουργός σας λείπει. Το νομοσχέδιο το φέρνει η κυβέρνηση και ο υπουργός. Οι βουλευτές είναι οι αρρωγοί. Μήπως έχω αλλάξει κάτι στον κανονισμό, ο κ. Στασούλας και το ξέρω. Εδώ πρέπει να είναι ο υπουργός. Ο πρωθυπουργός έλεγε θα αποδομήσει τον Βελόπουλο προσωπικά. Χθες δεν ήρθε. Σήμερα ο υπουργός δεν είναι πάλι εδώ. Πότε θα έρθει ο υπουργός? Αύριο? Καλά. Πάση περιπτώσει. Δεν θα μιλούσα σήμερα, αλλά είχαμε μια δραματική εξέλιξη. Είναι μια αποκάλυψη που αποδεικνύει ότι πολλά πράγματα που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι προς μια κατεύθυνση της συγκάλυψης των τεμπών. Και θα το αποδείξω τώρα. Σήμερα το πρωί λοιπόν μάθαμε, και εδώ είναι το μυστήριο της υποθέσεως, γιατί γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι είχαμε μία περιοχή όπου απέθεσαν τα ευρήματα του εγκλήματος, το κουλούρι. Η κυβέρνηση μπάζωσε, μετέφερε και τα πήγε σε μία περιοχή. Σήμερα λοιπόν το πρωί οι συγγενείς των αδικαχαμένων ανθρώπων με ενημέρωσαν ότι η κυβέρνηση στα κρυφά μετέφερε και σε δεύτερο σημείο ευρήματα από το έγκλημα. Την ίδια μέρα. 300 τόνους. Και θα σας πω και το σημείο. Εδώ μιλάμε για συγκάλυψη εσχής του είδους. Ακούστε τώρα. Ιδιωτικά φορτηγά της εταιρείας Παντρεμένος, έτσι λέγεται η εταιρεία, μετέφεραν σε άλλο σημείο 300 τόνους χώμα και άλλα ευρήματα, και επί 12 μήνες δεν το ήξερε κανένας, και επί 12 μήνες έπεσε βροχή, λιμνοθάλασσα και έφυγαν τα ευρήματα, ναι ή όχι? Και πού τα μετέφερε, κύριε Παπά? Στον ιδιωτικό χώρο της εταιρείας του. Ακούστε τώρα, κράτος. Είναι τρομερό. Τις ημέρες που έγινε μαζί με το πρώτο συμβάν στο κουλούρι, φύγαν και άλλοι 300 τόνοι και πήγαν εκεί. Περιμένετε τώρα, έχει σοου. Έχει και άλλα. Σε ιδιωτικό χώρο, παρακαλώ, της εταιρείας. Αυτό καταγγέλουν οι συγγενείς. Μη γελάτε. Πρέπει να κλαίτε στη Νέα Δημοκρατία με αυτό που κάνατε. Μη γελάτε. Νεκρούς έχουμε. Σαν τον πρωθυπουργό που πίνει καφέ στο Κολωνάκι. Χθες το καθόταν όλη η Βουλή εδώ και συζητούσαμε, και ο πρωθυπουργός στο Κολωνάκι, στο Αλφιέρ, έπινε καφέ. Τόσο σέβεται τους νεκρούς. Πάμε στην ουσία. Ακούστε εδώ. Υπάρχει λοιπόν και το δεύτερο σημείο. Απέσπασαν από το σημείο 0, εκεί που έγινε το δυστύχημα, τα ευρήματα και τα πήγαν αλλού. Ακούστε. Μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί ούτε από ειδικά σκυλιά ο χώρος, ούτε από τίποτα. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα και μέλη ανθρώπων εκεί. Το καταλαβαίνετε? Να σας πω πού τώρα. Αμορυχία, Παντρεμένος, εργολάβος, και θέτω ερωτήματα τώρα. Ένας κύριος Παπαγεωργίου έδινε οδηγίες στον κύριο Παντρεμένο που θα μεταφερθούν τα συγκεκριμένα, ναι ή όχι? Ο κύριος Παντρεμένος, θα τον κύριο Κικυλιαδό, είναι στο γραφείο πολιτικής προστασίας, ναι ή όχι? Είναι στο γραφείο του Υφυπουργού Τριαντόπουλου, ναι ή όχι? Αυτές είναι οι ερωτήσεις, κύριοι. Αυτά είναι τα αμήλικτα ερωτήματα των συγγενών. Παπαγεωργίου. Αυτός ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί και κατήφθηνε τη φορά που θα πάνε τα διάφορα ευρήματα. Ναι ή όχι? Αυτές οι απαντήσεις ήταν τον Βορύδη χθες. Αλλά ο Βορύδης, τούμπα, 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 κολοτούμπα από την ιδεολογία και την κολοτούμπα της ιδεολογίας, πήγε και της κομματικής πειθαρχίας κολοτούμπα. Εδώ λοιπόν έχω το σημείο, το βρήκα από το Google Map, το καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής, που ακριβώς είναι τα ευρήματα στο δεύτερο σημείο, το οποίο δεν ελέγχθηκε ποτέ. Πρέπει να ντρέπονται κάποιοι. Και εγώ ξέρω ότι ντρέπονται πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί ντρέπεστε? Γιατί έχετε έναν ανευθυνοϋπεύθυνο πρωθυπουργό. Γιατί σας ξεγελάει όλους σας. Σας κοροϊδεύει όλους σας. Όπως κοροϊδεύει και τον ελληνικό λαό. Αλλά ήρθε η ώρα 9 Ιουνίου να πάρει το πολιτικό χαστούκι που του αξίζει. Θα το πάρει.
Και άλλα θα σας πω τώρα. Έχω μπροστά μου ένα έγγραφο στα πρακτικά της Βουλής. Ξέρετε πότε συστάθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, Ασφάλειας και Μεταφορών? Ξέρει κανείς εδώ μέσα για τα Τέμπη? Πότε αποφάσισε να συγκροτηθεί αυτή η Επιτροπή Διερεύνησης Δυστυχημάτων των Τεμπών? Το ξέρετε? Ρωτώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρει κανείς σας? Ε, δεν ξέρετε. Πού να ξέρετε. 15 Μαρτίου του 24. Διάβγεια. 15 Μαρτίου του 24. Επιτροπή για το δυστύχημα των Τεμπών. Τώρα συγκροτείτε. Στα πρακτικά. Για να δείτε ποιοι είστε. Για να δείτε τι κάνετε. Ουσιαστικά, μια μέρα πριν τη συζήτηση στη Βουλή για την Επιτροπή και το πόρισμα της Εξεταστικής που βάζει τα φόπλακα στην έρευνα, ένα χρόνο και 20 μέρες μετά κάνουν επιτροπή για τα Τέμπη. Το αντιλαμβάνεστε τι ποιοι είστε? Ποιο επιτελικό κράτος είναι, παιδιά? Ποιο επιτελικό κράτος? Ούτε όθωνας είχε τέτοιο κράτος. Γιατί περί Μωυσέως μιλάμε και επί Φαραώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν τα λέω εγώ. Οι πράξεις σας τα λένε. Ακούστε εδώ. Ποιοι είναι, λέει, τα μέλη επικεφαλής της Επιτροπής για να διερευνήσουν τώρα τα Τέμπη, ενώ κάνουμε εξεταστική επιτροπή? Κωνσταντίνος Καπετανίδης, πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός μηχανικός για το δυστύχημα, πώς? Για πείτε μου. Έχουμε τροχαίο δυστύχημα. Γιατί πολιτικός μηχανικός? Μπαρτ Ακού, πολιτικός μηχανικός. Άντε, αυτός είναι και επικεφαλής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σιδηροδρόμων. Το βάλανε εκεί. Φαμπρίτσιο Γκαμπρινέλη, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σιδηροδρόμων. Αναπληρωματικό μέλος. Δημήτριος Γαλανός, ηλεκτρολόγος ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ. Ακούστε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν ξέρω που πίνετε καφέ και σήμερα. Χθες, όταν μιλούσαμε στην Εξεταστική εδώ, στη Βουλή, για τα Τέμπη, ο Πρωθυπουργός, όπως έγραψε η εφημερίδα Δημοκρατία, είχε τέτοια αγωνία για τα Τέμπη και τους νεκρούς, που έπινε καφέ 100 μέτρα μακριά από εδώ. Αν αυτό το λέγεται πολιτική εσυναίσθηση, εμείς το λέμε πολιτική παροδία, κωμωδία και κυρίως τραγωδία. Και το αν σέβεται η Νέα Δημοκρατία τους νεκρούς, απεδείχθη χθες. 20 μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τις 158 εδώ. 20 μόνο βουλευτές. 20. Οι τύψεις, δεν έχει τύψεις κανένας? Ερηνίες δεν κυνηγούν κάποιους τα βράδια? Κανένας? Ακούστε, και έχετε απέτηση από την αντιπολίτευση. Ήρθε εδώ ο Βορύδης με ύφος χιλίων καρδιναλίων και έχει απέτηση από εμάς να πιστέψουμε τα ψέματά του. Να πιστέψουμε τα ψέματά του. Για εμάς ισχύει ένα ρητό. Ο ανώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του. Ο κατώτερος έχει απαιτήσεις από τους άλλους. Είστε κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ακούστε τώρα ένα σενάριο που κυοφορείται στο μαξί μου. Έχετε ωραία υπόγα. Κάντε σενάρια. Από σενάρια μανούλες είστε. Τώρα ετοιμάζετε και ένα άλλο κόμμα, λέει, καινούριο δεξιό. Ακούστε το σενάριο. Και άλλο. Δεν έφτασαν 2, 3, 4, 5, 10, θα κάνουν 15. Ο μόνος σκοπός τους είναι πώς θα ανασχέσουν. Το λέει ο τύπος, το λέω εγώ. Ο τύπος ο δικός σας τα λέει αυτά. Πώς θα ανασχεθεί ο Βελόπουλος? Θα αποδομήσει ο Πρωθυπουργός τον Βελόπουλο? Μα δεν χρειάζεται να αποδομήσει τον Βελόπουλο ο Πρωθυπουργός. Αποδομείται μόνος του κάθε μέρα. Αποδομείται μόνος του. Ακούστε τώρα. Σενάριο. Θα κάνει μία τούμπα η Νέα Δημοκρατία, επειδή βγάζει φλίκτενες με τον Καραμαλή, με το όνομα, και θα ζητήσει παραπομπή του Καραμαλή. Εγώ όμως θα σας πω το εξής. Μην τολμήσετε να τα φορτώσετε μόνο στον Καραμαλή. Ή δεν ξέρετε στη Νέα Δημοκρατία ότι σε κάθε υπουργό δίπλα η οικογένεια έχει βάλει και έναν υφυπουργό, έναν κολλητό, ένα δικό της για να τον ελέγχει? Ή δεν ξέρετε ότι υπάρχει ο Καραγιάννης? Ή δεν ξέρετε ότι υπάρχει ο Γενικός Γραμματέας? Ή δεν ξέρετε ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες? Ή δεν ξέρετε ότι υπάρχει Hellenic Train? Όλοι θα πάνε φυλακή. Όχι ένας. Όχι ένας. Όλοι θα πάτε φυλακή. Όσοι ήταν υπεύθυνοι. Και έχουμε και το άλλο το καλό. Εδώ αρχίζουν τα καλά. Ψάχνετε πάλι αυτοφοράκια ή σταθμάρχη. Και στο τέλος ο σταθμάρχης θα γίνει ο Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής. Του Αχιλλέως. Ναι. Σας είπα, σε κάθε υπουργό ο Πρωθυπουργός έχει βάλει και έναν ανταυτού. Εμείς τον ανταυτού ψάχνουμε.
Γιατί ο ανταυτού δίνει λόγο στο Μαξίμου. Και ο ανταυτού που ήταν στο Μαξίμου Τριαντόπουλος έδωσε εντολή στον αγοραστό να μπαζωθεί ο χώρος. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Και αν τα ξεχνάει ο Πρωθυπουργός, θα του το επενθυμίζουμε σαν την έμεση κάθε μέρα εδώ. Πάμε και σε μια άλλη βόμβα, κύριε Παπά. Καθημερινή, σημερινή. Όχι, θα σπάω τώρα εδώ αίμα. Δεν πάει. Καθημερινή. Κατάσχεση υπολογιστών. Η υπόθεση με, με τη διαρροή των email, δικιά σας είναι της παρατάξης, όσες είναι η καθημερινή. Δεν δικιά μας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΠΑΣΟΚ. Είναι εφημερίδα δικιά σας. Μιλάει για κατασχέσεις, ακούστε, των υπολογιστών από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ακούστε πού. Από τη Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εκλογών από την οποία έγινε διαρροή. Από τη Διεύθυνση Εκλογών έγινε διαρροή. Καθημερινή. Η υπόθεση αυτή, ενώ είναι η εξέλιξη σε έρευνα, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε. Το πρόβλημα του Μαξίμου, το πρόβλημα του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού, είναι πώς θα επανεκλεγεί και πώς θα κλέψετε στην Οθεία, κάνετε Οθεία με 600.000 νεκρούς. Όταν μιλάει για κατασχέσεις πλέον, εδώ έχουμε πλέον ξεκάθαρα. Ποιος είναι ο στόχος, λέει. Να διαπιστωθεί από τα ηλεκτρονικά έκνη αν έχει υπάρξει άλλη διαρροή προσωπικών δεδομένων και απλώς τα email χρησιμοποιήθηκαν και πού. Η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι δεν έγινε διαρροή από εκεί. Τώρα το δικό της κυβερνητικό μέσο λέει ότι έγινε από εκεί. Έχετε πει τόσα ψέματα. Πώς να σας πιστέψουν τα νέα παιδιά εκεί πάνω. Ζείτε μέσα στο ψέμα. Ζείτε μέσα στο ψέμα. Εγώ θα σας πω το εξής. Την Οθεία που επιχειρείτε να κάνετε δια της επιρροής της ψήφου και των email που στείλατε, υπάρχει τρόπος να την ανακόψουμε. Και είπα εγώ. Τέλος η singular, τέλος ο κολλητός του Μανολόπουλου του Πρωθυπουργού, μια ανεξάρτητη πραγματικά αρχή να κάνει τις εκλογές για να μην υπάρχει Οθεία. Μανολόπουλος, κολλητός του Πρωθυπουργού. Και εδώ πάμε για να κλείνω σιγά σιγά. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν από τα πολλά ταξίδια βαρέθηκε, έχει πάθει και ένα βέρτικο. Μια στη Σούα, μια στην Αίγυπτο, μια στην Κορέα, μια από εδώ, μια από εκεί. Εντάξει, έχει κάνει γιοταχή το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Παλαιότερα βέβαια έλεγε τον κύριο Τσίπρα ότι πήγαινε στη Βενεζουέλα που είχε πάει, στην Βολιβία, στην Κολομβία, όχι Κολομβία δεν πήγατε, στην Ντίσελαντ. Αυτά έλεγε. Τώρα λέει άλλα και κάνει άλλα. Ζήτησε λοιπόν τη δημιουργία, λέει σήμερα, ακούστε, πολεμικής βιομηχανίας στην Ευρώπη για να μπορεί να ταΐζει με όπλα την Ουκρανία. Αυτό ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Ακούστε, ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία για να ταΐζει με όπλα την Ουκρανία. Δεν κοιτάζει ο ίδιος να κάνει πολεμική βιομηχανία για την Ελλάδα και τον ενδιαφέρει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Και όχι μόνο αυτό, αφοπλίζει και τη χώρα στέλνοντας όπλα και πυρομαχικά στο Ζελένσκι. Εγώ θα του κάνω μια πρόταση. Αν θέλει, ας γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας, αφού εκπροσωπεί καλύτερα τα συμφέροντα της Ουκρανίας. Και μια δεύτερη πρόταση, γιατί ξέρω γιατί τα λέει. Χαμογελάστε. Μετά τον Ιούνιο θα έχετε πλάκα εδώ μέσα. Μετά τον Ιούνιο θα κλαίτε. Και το χειρότερο θα σας κλαίνει ρέγγες. Θα σας κλαίνει ρέγγες. Λαζαρίδη. Φίλτατε, Λαζαρίδη. Μην οχλοβοείς. Μην οχλοβοείς. Μην οχλοβοείς. Μια ζωή βουλευτής θα είσαι με το Μητσοτάκη, το ξέρουμε. Μια ζωή αυτή είναι η δουλειά σου. Να κάνεις τον βουλευτή του Μητσοτάκη. Άλλη δουλειά δεν ξέρεις να κάνεις. Βουλευτής και στέλεχος του Μητσοτάκη είσαι. Μια ζωή της οικογένειας. Πάμε στην ουσία όμως. Πάμε στην ουσία. Ζητάει και οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία. Παιδιά. Παρακαλώ. Εξενίστεστε. Γιατί μην κάνετε δεν θα με διακόπτεις, με προσβάλλεις διακόπτοντάς με και σου λέω την αλήθεια για το ποιος είσαι. Το θέμα αυτό. Έχει διαφορά. Προχωρήστε. Προχωρήστε. Προσβάλλεις τον ομιλητή προχωρήστε. Την ώρα που τον διακόπτεις και σου απαντά με το ποιος είσαι λόγω της διακοπής. Πάμε λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Ακούστε τώρα που προσβλέπει ο Πρωθυπουργός. Τώρα ακούστηκε σήμερα. Δεν τα παίρνετε χαμπάρι κύριε Παπά. Βγήκε νέα θέση, λέει, του Επιτρόπου Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα θεσούλα του Επιτρόπου Άμυνας. Ο κύριος Πρωθυπουργός, λοιπόν, τώρα δικαιολογείται ότι φλερτάρει με τη θέση αυτή και είναι απλόχερος στο να δίνει πυρομαχικά στην Ουκρανία. Τα πυρομαχικά που πλήρωσαν οι Έλληνες είναι για την Ελλάδα, τους Έλληνες και τους εχθρούς της Ελλάδος. Δεν είναι για τον Ζελένσκι. Το έχω πει χίλιες φορές.
Και επειδή κλείνω εδώ, είπαμε να μισείτε τη Ρωσία. Το αντιλαμβάνω. Έχετε μία απέχθεια για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Το καταλαβαίνω. Εμείς το είπαμε. Είμαστε με την ειρήνη και τον Τραμπ. Και το έχετε διακομματικά αυτό. Ναι, γιατί εσείς είστε με τον Μπαϊντενόπουλο. Όλοι. Με τον Μπάιντεν. Ο οποίος έχει κάνει 15 πολέμους σε όλο τον πλανήτη. Κινδυνεύουμε πυρηνικό πόλεμο. Και ακούστε εξωτερική πολιτική περήφανη του Πρωθυπουργού. Έβαλε τον Γεραπετρίτη. Το έγραφο εδώ. Το έγραφο εδώ, εδώ, εδώ. Με έγραφα. Στα πρακτικά. Έστειλε κατεπηγόντως το πρωί έγγραφο ο Γεραπετρίτης, ακούστε, ώστε να μην κληθεί ο Ρώσος πρέσβης στις εορταστικές εκδηλώσεις της 27 Μαρτίου. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που ο Καραμαλής έκανε τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και έρχεται και αποδομεί την πολιτική του Καραμαλή ο κύριος Μητσοτάκης. Και ρωτώ εγώ τη Νέα Δημοκρατία, σβήσατε τον Καραμαλή? Σβήσατε την πολιτική του, σβήσατε ακόμα και την ιστορία του. Δεν θα σβήσετε την Ελλάδα, ούτε και την παράταξη που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Σταματήστε με τα λάθη σας. Ακούστε τώρα να μην πάνε οι Ρώσοι, λέει 23 Μαρτίου. Αυτό λέει το έγγραφο. Να μην προσκληθεί ο Ρώσος πρέσβης. Ποια Ρωσία, να σας πω εγώ, αν δεν υπήρχε η Αδριανούπολη και η συμφωνία με την Τουρκία, γιατί η Ρωσία στο Ρωσοτικό πόλεμο έκανε την Ελλάδα ανεξάρτητη. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Αγγλία. Φόρου υποτελείς ήμασταν. Και έγινε ο Ρωσοτικός πόλεμος και μας χάρισαν μέσω της Ρωσίας την ελευθερία και την ανεξαρτησία στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν και τη Γαλλία σεβόμαστε και την Αγγλία που μας βοήθησαν και τη Ρωσία και όποιον βοηθάει την Ελλάδα. Εσείς δουλικά μόνο τους Αμερικανούς. Μόνο τους Αμερικανούς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μας ρωτάτε λοιπόν τι θα κάνουμε εμείς. Και για τα παιδιά το λέω. Για τα νέα παιδιά είναι το αύριο. Τι θα κάνουμε για τη χώρα. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Γιατί δεν έχουμε εξαρτήσει ούτε από Αμερικανούς, ούτε από Γάλλους, ούτε από Ρώσους, ούτε από Κινέζους. Μία είναι η εξάρτησή μας. Ο ελληνικός κυρίαρχος λαός. Αυτή είναι η εξάρτησή μας. Και η νεολαία μας, τα παιδιά μας. Και το αύριό μας. Εξάλλου, όπως είχε πει και ο Κέννεντι, μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα. Αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου. Αυτό λέω στα παιδιά. Στα παιδιά και στους Έλληνες πολίτες. Μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα μεγάλη. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ελλάδα. 9 Ιουνίου αλλάζουμε τη χώρα. Για να σωθεί η χώρα πρέπει να αλλάξει η χώρα. Θα την αλλάξουμε όλοι μαζί για τα παιδιά εκεί πάνω. Για κανέναν άλλον. Για το μέλλον της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.